Παράταση των φορολογικών δηλώσεων προβλέπει η νέα καταληκτική ημερομηνία την 20η Αυγούστου για τα νομικά πρόσωπα και η 26η Αυγούστου. Επίσης, η παράταση θα προβλέπει και την προθεσμία της καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κάτι για το οποίο απαιτείται νομοθετική διάταξη. Ακόμη παρατάθηκε για τρίτη φορά η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε9 για το 2015. Πλέον και η δεύτερη αυτή καταληκτική προθεσμία μετατέθηκε για τις 26 Αυγούστου 2015. Στο Ε9 θα πρέπει να δηλωθεί η σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2014. Νομίζω ότι ένα καλό ποσοστό, μεγάλο ποσοστό της τάξης, τουλάχιστον τον 60-70% έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους, μένει ένα μικρό ποσοστό. Καλό είναι να φροντίσουν να μπουν στη διαδικασία υποβολής, γιατί η προθεσμία ναι μεν είναι μέχρι τις 26 Οκτώβου, αλλά όπως ξέρετε ο Αύγουστος συνήθως είναι ο μήνας που πολλές επιχειρήσεις κλείνουν, μπορεί και κάποια λογιστικά γραφεία να αναστείλουν λίγο τις εργασίες τους. Οπότε φρόνιμο είναι να γίνουν άμεσα οι δηλώσεις και πριν τη λήξη, για να μπορούν να βγουν και τα εκαθαριστικά στην ώρα τους. Να πούμε επίσης ότι όσοι υποβάλλουν, είτε υποβάλλουν τώρα, είτε υποβάλλουν στις 26 Αυγούστου, που είναι και η τελευταία μέρα υποβολής των δηλώσεων, το εκαθαριστικό τους, η πληρωμή του εκαθαριστικού τους θα γίνει μέχρι 31 Οκτώβου. Δηλαδή, πολλοί σκέφτονται ότι αν υποβάλλουν τώρα τη δήλωση, μπορεί να πληρώσουν άμεσα το φόρο. Αυτό δεν ισχύει. Είτε τώρα υποβάλλουν, είτε στις 26 Οκτώβου υποβάλλουν, η πρώτη δόση πληρώνεται 31 Οκτώβου. Επίσης, να σας πω ότι επειδή υπάρχει και μία ρύθμιση όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων Ε9, έχουν πάρει παράταση όσες μεταβολές σε εκείνη την περιουσία γίνανε μέσα στο 2014, μπορούν να υποβάλουν Ε9 μέχρι και τις 26 Οκτώβου. Καλό είναι να φροντίσουν να γίνει, γιατί το πρόστιμο δεν είναι λίγο και να αποφύγει κάποιος όλη αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλει το Ε9. Επίσης, για όσες μεταβολές γίνονται από 1η-1η του 2015 και μετά και μέχρι 31/5 όσες μεταβολές έγιναν, πάλι μπορούν να υποβάλουν Ε9 μέχρι τις 26 Οκτώβου. Για όσες μεταβολές ακινήτων γίνονται από τον Ιούνιο και μετά, η προθεσμία είναι ένας μήνας. Μέσα σε ένα μήνα πρέπει να υποβάλουν την αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης. Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις για να μην υποβάλλονται σε διαδικασία προστήμων. Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί κάποια προβλήματα? Όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, υπήρχαν κάποια προβλήματα, γιατί υπήρχαν δυσκολίες στο site του Υπουργείου να ανεβούν κάποιες τροποποιήσεις που γίνανε τελευταία. Κάποιες δεν έχουν ανεβεί, αλλά σε γενικές γραμμές κύλησαν καλά τα πράγματα. Δούλεψε καλά το site. Ταυτοχρόνως, έως τις 26 Αυγούστου θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση στοιχείων ακινήτων για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31 Μαΐου του 2015.